Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίζουμε στο Γεωργίο Καραϊσκάκη στην παρουσίαση των 4 νέων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Θα ξεκινήσουμε άμεσα με μια τοποθέτηση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ολυμπιακού, τον κύριο Γιάννη Βρέτζο. Στη συνέχεια θα έχουμε μια τοποθέτηση από τον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Σάββα Θεοδωρίδη. Και στη συνέχεια θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε και τους καινούριους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. Μετά από αυτόν τον κύκλο των πρώτων τοποθετήσεων, θα περάσουμε σε ερωτήσεις σας. Παρακαλώ πολύ να μας λέτε το μέσο που εκπροσωπείτε και το όνομά σας. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Κύριε Βρέτζο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην παρουσίαση σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε το κυρίως μέρος της παρουσίασης των 4 νέων μεταγραφικών αποκτημάτων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, θα ήθελα να σας κάνουμε μία ανακοίνωση. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στο νησί της Κεφαλονιάς. Το σύνολο της Ελλάδας και της Ολυμπιακής οικογένειας είναι συγκλονισμένο. Μέσα στις πάρα πολλές ζημιές που έχουν υπάρξει, έχουν δημιουργηθεί σοβαρές ζημιές σε 4 ιστορικά σχολεία, σε 4 ιστορικές σχολικές μονάδες, που είναι το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λειξουρίου, το Λύκειο Λειξουρίου και το 2ο και 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου. Και κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κ. Μαρινάκης, αποφάσισε η ΠΑΕ Ολυμπιακός να καλύψει εξ ολοκλήρου την αποκατάσταση των συγκεκριμένων μονάδων. Είναι ένα έργο που το κόστος του ανέρχεται τουλάχιστον σε 500.000 ευρώ. Επικοινωνήσαμε σήμερα με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευάτων, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, που του μεταφέραμε την επιθυμία του Προέδρου μας, και αυτός με τη σειρά του θα το μεταφέρει στον κύριο Πρωθυπουργό, ώστε πολύ σύντομα οι συγκεκριμένοι μαθητές να επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες τους ασφαλείς. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά και με μία από τις σημαντικότερες των αναγκών τους που είναι παιδεία, για μας αυτό η υποστήριξη και η στήριξη είναι το σημαντικότερο και είναι απόλυτη προτεραιότητα. Και πέρα από αυτήν την οικονομική ενίσχυση, δεσμευόμαστε ότι η οικογένεια του Ολυμπιακού, οι ποδοσφαιριστές, η διοίκηση θα είναι κοντά στο νησί και με τη φυσική τους παρουσία και με την υλική τους στήριξη και με την ηθική τους συμπαράσταση. Εδώ είμαστε σήμερα για να παρουσιάσουμε τους 4 νέους ποδοσφαιριστές. Τους καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Ειλικρινά νιώθουμε τυχεροί που κατά τη διάρκεια μιας χειμερινής μεταγραφικής περίοδου είχαμε την ευκαιρία να αποκτήσουμε τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, ώστε να αναπληρωθούν οι ανάγκες που προκύψανε, καθώς και να ενισχύσουμε περαιτέρω την ομάδα για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περίοδου. Είναι πολύ σημαντικό ότι και οι 4 δείξαν εξ αρχής πολύ μεγάλη επιθυμία να έρθουν στο Σύλλογο του Ολυμπιακού και στην ομάδα μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Είναι σημαντικό ότι όλοι τους έχουν παραστάσεις και από ευρωπαϊκές διοργανώσεις και από σημαντικά πρωταθλήματα και θεωρούμε ότι είναι έτοιμοι να βοηθήσουμε την ομάδα. Και η επιθυμία στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως δείχνει πραγματικά το πόσο μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ο Σύλλογος, πόσο κάνει βήματα μπροστά. Δείχνει πλέον ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα υπολογίσιμο μέγεθος στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και αυτό φαίνεται μέρα με τη μέρα. Και αυτό δεν προέρχεται μόνο από τις αγωνιστικές επιτυχίες που σταθερά ο Ολυμπιακός έχει τα τελευταία χρόνια, αλλά και όσο και με μία σωστή διαχείριση που προσπαθούμε να έχουμε, ώστε ο Ολυμπιακός να διατηρεί την ισχύ του και την αξιοπιστία του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
σε αυτή τη σωστή διαχείριση πιστεύουμε, σε αυτή τη σωστή διαχείριση θα συνεχίσουμε, χωρίς υπερβολές, χωρίς σπατάλες. Το να σπαταλάς ή να ξοδεύεις περισσότερα από όσα παράγεις δεν είναι αυτό που θέλουμε και δεν είναι δογή πουθενά και το έχουμε δει και στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το έχουμε δει και σε πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Εμείς πιστεύουμε στη γιγάντωση του Ολυμπιακού μέσα της συνετής διαχείρισης του παρόντος και του μέλλοντος της ομάδας. Εύχομαι σε αυτήν την προσπάθειά μας που πλέον έχει ορατό αποτελέσματα και έχει και ορατό αντίκτυπο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και δίπλα και στις επιτυχίες της ελληνικής εθνικής ομάδας να βρούμε και άλλους μιμητές στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου ώστε πλέον να αποτελέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο ένα παράδειγμα συνολικά για την ελληνική κοινωνία και για το πώς θα πρέπει να προοδεύσει και να δείξει την εξωστρέφεια που χρειάζεται για να βγούμε από αυτή την κρίση. Καλώς ήρθατε και πάλι τα παιδιά και δίνω το λόγο στους πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας. Θα συνεχίσουμε με μια τοποθέτηση από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Σάβα Θεοδωρίδη. Κύριε Θεοδωρίδη. Καλησπέρα σας. Το κουμπάκι, κύριε Σάβα. Πολύ ευχαριστημένοι για τις τέσσερις αυτές μεταγραφές που ήταν απαραίτητες για τον Ολυμπιακό μετά την αποχώρηση ορισμένων ποδοσφαιριστών. Εντάξει, με συγχωρείτε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τις τέσσερις μεταγραφές αυτών των παιχτών, οι οποίοι εθεωρήθησαν απαραίτητοι για να καλύψουν τις θέσεις ορισμένων άλλων παιχτών που ετοίμησαν το σύλλογο και δόθησαν σε άλλες ομάδες. Θέλω να καλωσορίσω τον Βαλντές, τον Μπελέ, τον Μαρκάνο, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος από την εποχή του κυρίου Βαλβέρντε, και τον Πέρες, τέσσερις πάρα πολύ καλούς παίκτες, καταξιωμένους. Με τον Μαρκάνο ήταν μαζί μας σε δύο ντάμπλ τα οποία πήραμε τα τελευταία πριν φύγει. Και εύχομαι το ίδιο να συμβεί και με τους νεοαποκτηθέντες, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν τι εστί ο Ολυμπιακός, ήδη το ζούνε, θα το ζήσουν έντονα στη συνέχεια και να κατακτήσουν για αυτοί όποιοι τίτλοι υπάρχουν στην Ελλάδα, εννοώ το κύπελλο και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Από εκεί και πέρα θέλουμε να ευχαριστήσουμε προσωπικά εγώ και το λέω για τη μεγάλη μεταγραφή. Εγώ πιστεύω ότι ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή της τελευταίας πενταετίας του τεματοφύλακά μας του Μαρκάνου. Ρομπέρτο. Τη θεωρώ την υπαρχόν ένα μεταγραφή και ξέρω πολύ καλά τι θα πει η θέση του τερματοφύλακα για μια ομάδα και προπαντός μια ομάδα μου έχει τερματοφύλακα τον Μαρκάνο. Αυτά τα λέγαμε. Το Ρομπέρτο, κύριε Σάβα. Το Ρομπέρτο. Ρομπέρτο και λέω Μαρκάνο. Excuse me. Ρομπέρτο. Βλέπεις κάθε δίπλα μου, τον αγαπούσα πολύ και γι' αυτό. Λοιπόν, και γι' αυτό είμαι ενθουσιασμένος από όλα αυτά και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά στον Ολυμπιακό και θα κατακτήσουμε φέτος και το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλάδος. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στον παλιότερο των νέων αποκτημάτων, στον άνθρωπο που έχει ξαναγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τον Ιβάν Μαρκάνο, ο οποίος όπως καλά γνωρίζετε έχει γεννηθεί στην Ισπανία, έχει παίξει σε πολύ σημαντικές ομάδες. Πέρα από το προηγούμενο περάσμα από τον Ολυμπιακό, σε ομάδες όπως η Ρούμπεν Καζάν, η Βιαρεάλ, η Ρασίνγκ, να μας πει και να κάνει και αυτός μια πρώτη τοποθέτηση. Ιβάν. Sí, solo quería dar las gracias a tanto al club Olympiacos como a la afición porque creo que he tenido un gran recibimiento en mi vuelta a casa y nada, solo espero que este año sea igual o mejor que mi anterior etapa. Nada, dar las gracias a todos y a ver si sale todo bien. Θέλει να ευχαριστήσει και τον Σύλλογο αλλά και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού γιατί το καλωσόρισμα που δέχτηκε και η υποδοχή γενικότερα ήταν σαν, τον έκανε να νιώθει σαν να γυρίζει στο σπίτι του και εύχεται η φετινή σεζόν να είναι ακόμα καλύτερη και από τις προηγούμενες. Σε ευχαριστεί πολύ όλους το Σύλλογο και πάλι. Μία τοποθέτηση από τον Ερνάν Πέρες, έναν εκ των δύο Παραγουανών που πλέον είναι στην ομάδα μας. Δεν είναι πολλοί Παραγουανοί που έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο Ερνάν και ο Νέλσον φαίνεται ότι ανοίγουν και ένα δρόμο για τον Ολυμπιακό. Ο Ερνάν έχει γεννηθεί λοιπόν στην Παραγουάη και έχει αγωνιστεί και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα με τα χρώματα της Villarreal. Τον καλωσορίζουμε και να ακούσουμε μια πρώτη τοποθέτηση. Ερνάν. Muy feliz por este momento que me da el Olympiacos de estar aquí. Nada que hacerlo bien y muchas gracias por la confianza y a
a todos y gracias al Ολυμπιακό. Νιώθω πολύ ευτυχισμένος για αυτή τη στιγμή, για την, που ζει και που, για την ευκαιρία που έχει για να έρθει να παίξει στον Ολυμπιακό. Το μόνο που έχει να πει είναι ότι ελπίζει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και ευχαριστεί τους πάντες, το Σύλλογο και τον κόσμο, για την εμπιστοσύνη που δείξανε στο πρόσωπό του. Ευχαριστεί πολύ ξανά. Μια πρώτη τοποθέτηση τώρα από τον Πελέ, Βίτορ Ούγκο Γκόμες Πάσος από την Πορτογαλία, ο οποίος και εκείνος έχει φορέσει μερικές από τις πιο σπουδαίες φανέλες του ευρωπαϊκού φουτμπόλ, όπως τη Ίντερ, τη Πόρτο και όχι μόνο, και τώρα βέβαια του Ολυμπιακού. I'm very happy to be here. Olympiacos is a big club, a big family, and I'm thankful to be here. I hope I can give all my best and make proud Olympiacos for my transfer. Είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ. Νιώθει ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που έχει να βρίσκεται στον Ολυμπιακό. Θα προσπαθήσει να δώσει το καλύτερο του εαυτό και είναι πολύ ευτυχισμένος για τη μεταγραφή του. Και μια τοποθέτηση και από τον Νέλσον Βαλντές, ο οποίος όπως πολύ καλά γνωρίζετε έχει αγωνιστεί και αυτό σε τεράστια κλαμπ της Ευρώπης, όπως η Βέρντερ Βρέμης, όπως η Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπως η Βαλένθια. Τον είχαμε στεναχωρήσει κάποτε με την Ρούμπιν Καζάν. Τώρα είναι εδώ μαζί μας για να στεναχωρούμε μαζί όλους τους υπόλοιπους. Bueno, antes que nada, καλησπέρα para todos. Y agradecer en primer lugar la confianza que el Club Olympiacos pone en mi persona, en mi jugador y bueno, yo de mi parte es un honor para mí poder vestir esta camiseta con mucha tradición y bueno, ahora espero darle la alegría a mucha gente y poder ganarme la camiseta del Olympiacos. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους. Θέλει να ευχαριστήσει το Σύλλογο, το κλαμπ του Ολυμπιακού για την ευκαιρία που έχει να βρίσκεται εδώ. Πιστεύει πως είναι μια τιμή για τον ίδιο να φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού, ενός τόσο σημαντικού συλλόγου. Και τίποτα άλλο πέρα από το να κάνει τον κόσμο χαρούμενο και να κάνει όσους τον βλέπουν με τη φανέλα του Ολυμπιακού να πιστέψουν ότι αυτή τη φανέλα την κέρδισε. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ερωτήσεις σας. Παρακαλώ να λέτε σε ποιον απευθύνετε την ερώτηση, έτσι. Έλατε, έλατε κύριε Βαγγελάτε. Bueno, en principio es una cesión para 6 meses, pero sí que es cierto que yo tengo la ilusión de hacer las cosas bien y a poder ser, pues, estar mucho más tiempo. Αρχικά, λοιπόν, έχει ήρθει εδώ πέρα με τη μορφή του δανεισμού για 6 μήνες, όμως φυσικά και έχει την προσδοκία να πάνε καλά τα πράγματα και να μείνει πολύ καιρό ακόμα. Άλλη ερώτηση. Ελάτε, κύριε Βερβίλη. Of course, they are big clubs, but I'm here since 1 month, and for what I see, Olympiacos is a very big club, and I can see all the work Olympiacos have been doing and the progress, and I think in the future it will be one of the biggest teams in Europe. Φυσικά πρόκειται για 2 πολύ μεγάλους συλλόγους αυτοί που αναφέρατε, όμως τον 1 μήνα που βρίσκεται στον Ολυμπιακό μπορεί ήδη να καταλάβει πως πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο σύλλογο. Μπορεί να δει πως η δουλειά που γίνεται, φαίνεται ήδη η δουλειά που γίνεται στον σύλλογο και πιστεύει πως πολύ σύντομα θα γίνει και αυτός ένας πολύ μεγάλος σύλλογος. Ένας πάρα πολύ σημαντικός σύλλογος.
κύριο Μαρκάνο, τελικά στη ζωή δεν πρέπει να λέμε ποτέ. Έφυγε, ξαναγύρισε. Μπορούσε να φανταστεί μια τέτοια εξέλιξη στην καριέρα του. No sé si imaginármelo, pero siempre he creído que podía ser un equipo al que poder volver porque me trataron muy bien. Yo creo que tuve el equipo tuvo un gran rendimiento y entonces creo que era una posibilidad. No sé si tan pronto, pero al final se ha dado y estoy muy contento. Δεν ξέρει άμα το φανταζόταν ή όχι. Αυτό όμως που ξέρει είναι ότι πάντα σκεφτόταν θετικά για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί πρόκειται για ένα σύλλογο που του έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά. Η ομάδα πηγαίνει πάρα πολύ καλά αγωνιστικά, έχει πολύ καλή απόδοση. Δεν ήξερα αν το περίμενε τόσο. Δεν σκεφτόταν αν το περίμενε τόσο σύντομα. Όμως πάντα ήταν μια πιθανότητα στο μυαλό του. Άλλη ερώτηση, ελάτε. Bueno, cuando me preguntaron sobre Olympiacos, lo primero que pasa por la cabeza es la oportunidad que toca de volver a jugar la Champions League, que es un sueño para cada jugador y claro, lo primero que se me cruzó son eso, es un partido que cada jugador quiere jugar y yo estoy ya muy ilusionado de que empiece ese partido. Είναι αλήθεια πως το πρώτο πράγμα που του πέρασε από το μυαλό όταν άκουσε το όνομα Ολυμπιακός ήταν η ευκαιρία να παίξει ξανά στο Champions League, όπου το οποίο είναι το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή. Είναι λοιπόν πάρα πολύ, έχει λοιπόν πάρα πολλές προσδοκίες για τα δύο παιχνίδια αυτά και ανυπομονεί να έρθει η στιγμή να παίξει απέναντι στην Manchester. Ναι, κύριε Γαβάλα. Y era fácil o difícil tomar la decisión de dejar España y venir a Grecia. En principio, cuando supe que el Olympiacos estaba interesado y también sabía que iba a poder tener la posibilidad de jugar la Champions, entonces para mí no fue nada difícil. Tomé la decisión cuando apenas lo supe, entonces. Fue fácil y tratar de venir lo más pronto posible para acá. Μόλις άκουσε για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ήταν μια απόφαση πάρα πολύ εύκολη για τον ίδιο. Να αποφασίσει να αφήσει την ομάδα που ήταν και να έρθει εδώ, γιατί του δινόταν ευκαιρία να παίξει στο Champions League, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για εκείνον. Αμέσως λοιπόν δεν έχασε καθόλου χρόνο και πήρε αμέσως την απόφαση να έρθει εδώ. Ελάτε, κύριε Μακλίδη. Has jugado para la Champions hace dos años con el Villarreal sin tener un buen resultado. Ahora tienes más ganas, tienes una ansia más para jugar contra el Manchester, ya que es el partido es el día de tu cumpleaños. La verdad que he jugado ya la Champions, pero no nos fue, la verdad, nada bien. Espero que el 25, cuando empiece el partido, lo único que está en mi cabeza es ganar el partido y seguir en la Champions. Είναι αλήθεια πως έχει πάρει μέρος στο Champions League με τη Villarreal, όμως τα πράγματα πραγματικά δεν πήγανε καθόλου καλά τότε. Αυτή τη φορά ανυπομονεί να έρθει 25 του μηνός. Πιστεύει πως θα είναι το μόνο που έχει στο μυαλό του εκείνη την ημέρα, να παίξει σε αυτό το παιχνίδι και να συνεχίσουμε στο Champions League.